υποτίθεται ότι στη διάρκεια της ημέρας δεχόμαστε εκατομμύρια ερεθίσματα. Οι εξελίξεις γύρω από τη ψυχοθεραπεία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαλέξεων και των εργαστηρίων του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπείων που πραγματοποιείται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι σημαντικό, γίνεται πρώτη φορά στην Κρήτη, σε άμεση διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί εκφράζει την πεποίθησή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη φαρέτρα των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων, αλλά πρέπει να γίνεται σωστά. Έχει αλλάξει ο τρόπος της ψυχοθεραπείας. Έχει αλλάξει καταρχήν η αποδοχή του κόσμου για την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, έχει μειωθεί πάρα πολύ το στίγμα. Πολύ πιο εύκολα ψάχνουν οι άνθρωποι να ζητήσουν μια συμβουλή, να ζητήσουν μια στήριξη, να ζητήσουν ψυχοθεραπεία. Οι ψυχοθεραπευτές είναι πολύ καλύτερα εκπαιδευμένοι από ό,τι στο παρελθόν και πολύ πιο προσεκτικοί με τη δουλειά τους. Καθηγητές, διακεκριμένοι επιστήμονες της ψυχικής υγείας αλλά και φοιτητές συζητούν για την ψυχοθεραπεία λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις συνθήκες που τα 2 χρόνια της πανδημίας έχουν δημιουργήσει. Για πρώτη φορά μετά την πανδημία ζωντανά να μπορέσουν να συζητήσουν γύρω από τα θέματα της ψυχοθεραπείας τα οποία αφορούν σίγουρα πάρα πολλούς επαγγελματίες και πάρα πολλούς ασθενείς. Και που στη μετά-COVID εποχή αυτοί οι ασθενείς έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό είναι μια γενική ιδέα που υπάρχει. Όλες οι μελέτες όμως δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Παγκοσμίως δηλαδή. Υπάρχουν διάφορες τάσεις, οι οποίες όμως όλες σε ένα μέσο όρο λένε ότι πάνω κάτω τα πράγματα είναι τα ίδια. Ίσως στο μέλλον, με μεταγενέστερα έτσι αποτελέσματα και κυρίως που αφορούν τους νεότερους, τους μαθητές, τους εφήβους κτλ. Να υπάρχει μια αύξηση στις επόμενες γενναίες. Παιδιά και εφήβους εκεί φοβάμαι πως το αποτύπωμα της πανδημίας είναι μεγαλύτερο από τους ενήλικες. Οι ενήλικες πια ξέρετε είναι μορφοποιημένοι, έχουν σταθερές προσωπικότητες, στόχους στη ζωή τους οι περισσότεροι και νομίζω έχουν την ικανότητα να τα απεξέλθουν σε ένα στρες. Εκτός βέβαια το στρες είναι παρατεταμένο. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πως οι μεγαλύτερες ηλικίες εδώ και τουλάχιστον 1 δεκαετία ζουν παρατεταμένο στρες με τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται σήμερα, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα πόλεμο, μια ενεργειακή κρίση και στο βάθος μια επισιτιστική, να μην αφήνουν και πολλά περιθώρια. Και τα 2 τελευταία χρόνια υπήρξε μια τεράστια αύξηση, τουλάχιστον στα γραφεία των ψυχοθεραπευτών, σε σχέση με τις ανάγκες του κόσμου, ο οποίος κλείστηκε, εγκλωβίστηκε, μπερδεύτηκε. Του ζητήθηκε να χάσει τη ζωή του για να μην πεθάνει. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση όλο αυτό που έγινε τώρα και ακόμα δεν έχει τελειώσει τελείως. Ο ανθρώπινος οργανισμός και σωματικά και ψυχικά μπορεί να αντέξει το στρες όταν διαρκεί για λίγο καιρό και όταν είναι δικαιολογημένο. Γι' αυτό και θα δείτε, θα παρουσιάσω κάποια δεδομένα ότι στους πρώτους 2 μήνες της πανδημίας, παρόλο που είχαμε το πιο σκληρό lockdown, δεν είχαμε αύξηση ούτε αυτοκτονία ούτε όλα αυτά που λένε. Μετά άρχισαν να φαίνονται. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι. Ενώ σε δημόσιο επίπεδο τα διάφορα κέντρα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα γράφουν ότι προσφέρουν ψυχοθεραπείες, ακόμα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πόσο μπορούν να στελεχωθούν σωστά και να μπορούν να έχουν τον κόσμο και να μπορεί να λειτουργήσει έτσι, ούτως ώστε να μην είναι ένα ζήτημα μόνο ιδιωτικό, να μπορούν να δοθούν σε δημόσια βάση.